Προκόπη, να δούμε πώς συνδέονται οι δύο υποθέσεις. Λοιπόν, είναι δίπλα μου λοιπόν ο κύριος Σπύρεδων Λάπας, είναι βουλευτής Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέλος της Επιτροπής για τα Σκάνδαλα στον χώρο της Υγείας, εισηγητής μάλιστα, εισηγητής πλειοψηφίας ακριβώς, είναι από τους νομικούς του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα αργότερα στις 11 η ώρα θα κάνει και την σχετική εισήγηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα συνεδριάσει μάλιστα εδώ στην Βουλή. Ως νομικός λοιπόν γνωρίζει και τα όλα όσα αφορούν στα αδικήματα που εξετάζονται στην υπόθεση της Νοβάρτης, για το οποίο βεβαίως, κύριε Λάπα, μιλάμε για το θέμα της παραγραφής και κατά πόσον τελικά για κάποια πράγματα όντως θα προχωρήσει η διαδικασία έτσι ώστε να αποδοθεί και δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, μιλάει. Σήμερα είναι η κορύφωση του δράματος. Συνέρχεται η σκληροφορική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο πρωθυπουργός της χώρας και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκφωνήσει την πρόταση, την επίσημη πρόταση του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής για τη διερεύνηση του σκανδάλου της Νοβάρτης. Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, ένα μεγάλη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την παραγραφή. Τα αδικήματα για τα οποία πιθανόν να διωχθούν οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι είναι τρία. Είναι η δωροδοκία, η απιστία και το ξέπλυμα χρήματος. Ξέρω να σου πω εκ προημίου ότι το ξέπλυμα χρήματος δεν παραγράφεται, είναι απαράγραπτο. Έτσι έκρινε ο Άριος Πάγος, έτσι έκριναν τα επίσημα δικαστήρια, άρα λοιπόν δεν το συζητάμε. Η απιστία ασφαλώς είναι παραγεγραμμένη, γιατί έχουμε μεσολαβήσει δύο σύνοδοι κοινοβουλευτικές και έτσι δεν μπορούν να ελεγχθούν ποινικά πλέον τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία σε νομικό επιστημονικό επίπεδο σχετικά με τη δωροδοκία. Αυτό το διερευνάμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Άρα, κύριε Λάπα, όπως από αυτά που μας λέτε, προφανώς τα δύο πάνε στη δικαιοσύνη. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να διερευνήσει η Βουλή από αυτό που μένει, καθώς η απιστία των υπουργών είναι παραγεγραμμένη. Άρα τα δύο άλλα θέματα πάνε κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Βεβαίως, η προανακριτική θα κάνει το πρακτικό της, το πόρισμά της και θα παραπέμψει την δικογραφία στην Βουλή για τα περαιτέρω όπως έκανε και στην υπόθεση του Κοντονίου. Εάν και εφόσον εντοπίσει η προανακριτική της Όχι, δεν θα γίνει καθόλου. Ευθύνες. Θα το στείλει κατευθείαν καθώς έχουν παραγραφεί. Θα πάει κατευθείαν, δηλαδή ουσιαστικά θα σταθεί για λίγες ημέρες μέχρι να φτιαχτεί το πρακτικό για να αποσταλούν προφανώς στην δικαιοσύνη να συνεχίσει την έρευνά της πάνω στα θέματα της δωροδοκίας και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ναι, ασφαλώς, έτσι είναι. Λοιπόν, κύριε Λάπα, και να μας πείτε αν συνδέονται, επειδή γίνεται ήδη μια εξεταστική επιτροπή για το χώρο της υγείας. Βεβαίως. Εδώ και ένα χρόνο. Εδώ και ένα χρόνο. Αλλά δυστυχώς διερευνήσαμε το ρίκος δινάν, τελειώνουμε όπου να είναι σε μια εβδομάδα. Προκύπτει κάτι όμως, κύριε Λάπα, γιατί ακούω από εδώ και από εκεί ότι πάλι τίποτα δεν θα βγει. Και θα κλείσει χωρίς καμία εξέλιξη από εκεί και πέρα. Όχι, μην το λέτε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι. Κοιτάξτε, τα πορίσματα και το προηγούμενο πόρισμα που αφορά τις δανειοδοτήσεις των κομμάτων και του ΜΜΕ, το πόρισμά μας αξιοποιείται ήδη από τη δικαιοσύνη και ξέρετε ότι παραπέμπονται μια πλειάδα τραπεζικών στελεχών, υπεύθυνοι των κομμάτων. Ναι, όμως το ζητούμενο, κύριε Λάπα, όπως ξέρετε από την κοινωνία, είναι αυτό που συζητάνε, να σας το πω στα καφενεία. Θα πάει κανένα φυλακή, γιατί ανεβάζεται, βγαίνει ας πούμε ένα θέμα μεγάλο, εμπλοκή πολιτικά πρόσωπα, σκάνδαλα. Τα ακούει ο κόσμος και στο τέλος σου λέει: όλοι είναι επιφυλακτικοί. Σου λέει: κανείς δεν θα πάει φυλακή. Γιατί δεν υπάρχει θέμα. Αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ναι, βγαίνουν επιτροπές, βγαίνουν. Αλλά τζίφος ιστορία. Έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί σημαίνει αυτό. Διότι υπάρχει αυτή η καταραμένη διάταξη του άρθρου 86 του Ντάγκλα. Αλλάξτε την, κύριε Λάπα. Αλλάζετε, κύριε Λάπα. Τι είπατε? Αλλάξτε γιατί την. Δεν την αλλάζετε. Δεν αλλάζει. Αυτό θέλει συνταγματικά αναθεώρηση, κυρία Πουλάλη. Ωραία, γιατί δεν προχωράει αυτό. Ήταν και μάλιστα μία από τις δεσμεύσεις σας. Όπως ξέρετε, έχει αναλυφθεί συγκεκριμένη δέσμευση και στο σχέδιο παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η πρώτη διάταξη που αλλάζει είναι το άρθρο 86. Έτσι ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να μην έχουν καμία διακριτική και εξαιρετική μεταχείριση παρά να υπόκεινται στους νόμους όπως απλώς πολίτες. Αυτό είναι το ένα. Κύριε Λάπα, στο θέμα της εξεταστικής για την υγεία και σε σχέση με την Νοβάρτης, βλέπετε να υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία, υπάρχουν πρόσωπα πολιτικά τα οποία εμπλέκονται και σε αυτή την υπόθεση που εξετάζετε εσείς και σε αυτό το θέμα που έχει σκάσει τώρα με τις έρευνες από το FBI και τις διοκτικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής? Κοιτάξτε, υπάρχουν αναφορές μέσα στη δικογραφία για το κελπνό. Ως προς τι? Ως προς το σκέλος κατά το οποίο επέλεγε ο Νοβάρτης να ξεπλένει, εν πάση περιπτώσει, χρήμα μέσω διαφημιστικών εταιριών, δίθεν συνεδρίων κλπ. Σε αυτό συμμετείχε το κελπνό. Και είναι σαφής το κομμάτι της δικογραφίας. Άρα υπάρχει σύνδεση, κύριε Λάπα. Βεβαίως υπάρχει, γι' αυτό άλλωστε και η εξεταστική. Το πρώτο που έκανε, αμέσως μόλις ανακοινώθηκε το έξυπνο σκάνδαλο, ζητήσαμε επισήμως αντίγραφα όλο το φακέλο της δικογραφίας να έρθει στην εξεταστική για να το αξιολογήσουμε. Επομένως θα πάρετε κομμάτι της δικογραφίας της Νοβάρτης και θα το εντάξετε μέσα στη δική σας εξεταστική για το κελπνό. Ό,τι αναφέρει το κελπνό θα το αξιολογήσουμε και θα το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πάντως, Λάπα. Πάντως, θα ήθελα να σας πω μια κουβέντα τελευταία. Αυτό το αφήγημα των φερωμένων, εμπλεκομένων περί σκευωρίας, μόνο θυμηδία με προκαλεί κυρίως αστυνομικό πρωτίστως και δευτερευόντως βουλευτή. Δηλαδή, τι μας λένε? Μας λένε ότι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεννοήθηκε και επέβαλε στο FBI, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον ΗΠΑ και σε άλλες 20 χώρες, επέβαλε μια τακτική, ένα επιχείρημα ότι τώρα πρέπει να ελεγχθούν τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε, ας κάνουμε ένα έλεγχο και σε 20 άλλες χώρες. Μιλούν και για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Δεν ξέρουμε ποια είναι η άποψή σας σε αυτό. Μιλούν και για τους προστατευόμενους μάρτυρες. Έχουμε δει και ονόματα τώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο προστατευόμενοι είναι αυτοί. Ακούστε, κύριε Πολάλη, πραγματικά αισθάνομαι οργή και αγανάκτηση ως νομικός να υπάρχει άνθρωπος που ήταν πρωθυπουργός της χώρας και υπουργοί που κυβέρνησαν δεκαετίες στη χώρα να απειλούν μάρτυρες και δικαιοσύνη και να τους εκφοβίζουν. Κάνουν, τι θα έκαναν, θα φανταστεί, π.χ. αυτοί που κυβέρνησαν και δεσμοθέτησαν οι ίδιοι. Πάντως, κύριε Λάπα, σε αυτό υπάρχει και ο αντίλογος. Τι θα περιμέναμε ανάλογα. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος που λέει ότι δεν μπορούν κάποιοι μάρτυρες υποκαθεστώς προστασίας να λένε όλα αυτά για πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί αύριο το πρωί μπορεί να βρεθεί ένας προστατευόμενος μάρτυρας και να πει για σας κάτι, ακριβώς, ότι τα παίρνετε. Πώς εσείς θα πάτε να αντικρούσετε τα επιχειρήματα ενός μάρτυρα, ο οποίος είναι σε ένα προστατευόμενο καθεστώς? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ό,τι καταθέτει ένας προστατευόμενος μάρτυρας, εάν δεν επιβεβαιώνεται και δεν διασταυρώνεται και από άλλα στοιχεία, είναι στον αέρα. Άρα μας λέτε ότι σε αυτή τη δικογραφία θα πρέπει να έχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία. Διαφορετικά δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της η εισαγγελέας, η δικαιοσύνη. Κατά την άποψη των Αμερικανικών αρχών και το FBI, τα πάντα όσα έχουν καταθέσει οι προστατευόμενοι μάρτυρες επιβεβαιώνονται και από άλλα στοιχεία. Έχουν ήδη ελεγχθεί και έχουν επιβεβαιωθεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας λένε τουλάχιστον οι Αμερικανικές αρχές και το FBI. Η εκτίμηση των Αμερικανικών αρχών. Κύριε Λάπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Θα πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.